Πριν από λίγο ολοκλήρωσα την απογραφή της οικογένειάς μου. Έγινε πανεύκολα και γρήγορα. Μόνο με λίγα κλικ στον υπολογιστή μου. Σας καλώ να κάνετε το ίδιο. Έτσι η πολιτεία θα διαθέτει τα σωστά δεδομένα για τον πληθυσμό και τις ανάγκες του, ώστε να παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Να γνωρίζει τη δύναμη κάθε περιφέρειας και δήμου, αλλά και την κατάσταση των οικοκυριών, ώστε να φροντίζει καλύτερα για την προστασία και τη χρηματοδότησή τους. Σύμμαχός μας είναι και πάλι το gov.gr. Και η ηλεκτρονική αυτοαπογραφή, που γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, είναι μια ακόμα κατάκτηση του ψηφιακού κράτους. Ένα ακόμα βήμα εξυγχρονισμού και βελτίωσης της καθημερινότητας του πολίτη. Σχεδόν 200 χρόνια από την πρώτη απογραφή του 1828 επί Ιωάννη Καποδίστρια, αυτή παραμένει μια πανίσχυρη αναγκαιότητα. Τότε η χώρα μας αριθμούσε μόλις 750.000 κατοίκους, ενώ στην τελευταία απογραφή του 2011 ο μόνιμος πληθυσμός έφτασε τα 10,8 εκατομμύρια. Αυξηθήκαμε, αλλά πρέπει να γίνουμε περισσότεροι. Όλοι μετράμε, είναι το σύνθημα της φετινής απογραφής. Και είναι ακριβές. Γιατί σωστά καταμετρημένοι θα είμαστε όλοι κερδισμένοι. Όλοι μετράμε λοιπόν στην εθνική προσπάθεια. Πάρτε μέρος στην απογραφή, ας δείξουμε ότι η Ελλάδα μετράει. Η απογραφή είναι πλέον και ψηφιακή. Και αυτό είναι μια αντανάκλαση των νέων ψηφιακών δυνατοτήτων της χώρας. Είναι μια αντανάκλαση της καινοτόμου διάθεσης της ΕΛΣΤΑΤ, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Με τους κωδικούς του τάξης και με τον αριθμό τον οποίο θα βρούμε στον κλειστό φάκελο που θα λάβουμε στην κατοικία μας, απογραφόμαστε εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζει ο φάκελος. Απογραφόμαστε ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή μας ή από την κατοικία μας με τη βοήθεια του απογραφέα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συμμετέχουμε στην απογραφή, στηρίζουμε το μέλλον, γιατί όλοι μετράμε.